Όπου, κύριε Συνδυχάκη, ξέρουμε ότι το κόμμα σας είναι αντίθετο με αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει ο κύριος Χρυσοχοίδης, αλλά έχω να παρατηρήσω ότι κάποια πράγματα από αυτά που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, το ΚΚΕ στις πορείες που κάνει, τα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, περιφρουρεί πολύ καλά τις πορείες του, και αυτό είναι κάτι που έχω ακούσει όλη τη Νέα Δημοκρατία να σας το αναγνωρίζει τις τελευταίες μέρες. Ενημερώνει από πριν τις αρχές από πού θα ξεκινήσει η πορεία και πού θα καταλήξει. Δεν πάει αλλού για αλλού. Και μιλάμε και για ένα νομοσχέδιο που δεν απαγορεύει τις πορείες και τις διαδηλώσεις. Δεν είναι έτσι? Κοιτάξτε, μπορεί να επαινούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τις οργανωμένες πορείες και κινητοποιήσεις. Στην πραγματικότητα όμως, από πίσω αισθάνονται, να το πω, αισθάνονται μίσος για το γεγονός ότι μπορεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πειθαρχημένα να οργανώνει τέτοιου είδους κινητοποιήσεις, να είναι αποτελεσματικές και να δίνουν εύστοχα το μήνυμα που πρέπει να δώσουν. Τώρα μην το πάμε στον τομέα της ψυχολογίας. Προσέξτε και το όμως, αν αισθάνονται άσχημα ή όχι. Ακούστε με, οι πορείες επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται? Αυτό το νομοσχέδιο είναι κρίκος, είναι ένα σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα μέτρων έντασης, καταστολής, τρομοκρατίας και αυταρχισμού. Έχουμε τώρα αυταρχισμό και καταστολή και τρομοκρατία. Στόχος, πώς δεν έχουμε. Και τώρα είχαμε, και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, ξέρετε, η καταστολή, ο αυταρχισμός δεν εκφράζεται μόνο μέσα από τον περιορισμό μιας κινητοποίησης ή την απαγόρευσή της, μιας διαδήλωσης. Εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους. Βεβαίως, αλλά εγώ κύριε Συνδυχάκη, επιτρέψτε μου, αλλά αφήστε με να απαντήσω τώρα. Θα κάνετε πέντε ερωτήσεις και όσο χρόνο θέλετε, πραγματικά. Αλλά να κάνουμε μια συζήτηση, ένα διάλογο. Θα σας δώσω όσο χρόνο χρειαστεί, πραγματικά. Περισσότερο νιώθω ότι οι πολίτες διαμαρτύρονται για το ακριβώς αντίθετο. Ότι δηλαδή υπάρχουν ανοργάνωτες ομάδες, δεν αναφέρομαι στο ΚΚΕ προφανώς, οι οποίες κάθε μέρα λιμένονται τους δρόμους της Αθήνας, σπάνε τις περιουσίες των ανθρώπων και χρειάζονται κάποιο είδους προστασία από αυτό. Δεν πιστεύετε κι εσείς ότι πρέπει να αναφέρεστε στους γνωστούς, άγνωστούς? Όχι μόνο στους γνωστούς, στους γνωστούς, σε διάφορες ομάδες. Συνδικαλιστικές. Ποιες είναι οι συνδικαλιστικές? Υπάρχουν συνδικαλιστικές. Ποιες είναι οι συνδικαλιστικές? Θα σας πω. Προχθές είδαμε, για παράδειγμα, ενώ υπάρχει ο μεγάλος περίπατος. Τι είναι αυτά που λέτε? Αφήστε με να κάνω την ερώτηση. Όχι, όχι, έχετε κάνει πέντε ερωτήσεις μέχρι τώρα. Ναι, αλλά είμαι ο συντονιστής. Θα πρέπει κάπως και εγώ να συντονιστώ. Ο συντονιστής δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνει πέντε ερωτήσεις για να απαντάω στη μισή. Στη μισή ερώτηση που δεν γίνεται όμως να μην μπορώ να εκφράσω την άποψη. Λέω ότι με ρωτήσατε κάτι και σας απαντώ. Προχθές είδαμε, ενώ υπήρχαν διάδρομοι στο μεγάλο περίπατο για να γίνει πορεία, οι συνδικαλιστές, υγειονομικοί νομίζω ήταν, επέλεξαν να κλείσουν τις τρεις λωρίδες και να ταλαιπωρήσουν όλη την Αθήνα. Να σας ρωτήσω κάτι. Οι μεγάλες κινητοποίησεις που έγιναν στις ΗΠΑ που βγήκαν εκατομμύρια λαού στο δρόμο με αφορμή το θάνατο του Αφροαμερικανού. Συγκρίνεται που εξέφραζαν, αυτό με αυτό που εξέφραζαν την αντίθεση συνολικά στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στους νεκρούς από το COVID που προέρχονταν από τα φτωχά λαϊκά στρώματα των ΗΠΑ. Πήραν την άδεια της αστυνομίας. Εδώ το νομοσχέδιο λέει ότι αν θα κάνω μια διαδήλωση, το πότε θα την κάνω, τι ώρα θα την κάνω, το πόσοι θα συμμετέχουν, πρέπει να πάρουν την άδεια της αστυνομίας. Από πού προκύπτει όταν θέλει ο ξενοδοχοϋπάλληλος έξω από το Υπουργείο Εργασίας, να διαδηλώσει για το γεγονός ότι σήμερα παίρνει 9 ευρώ την ημέρα, για το γεγονός ότι είναι άνεργος, για το γεγονός ότι η ξενοδοχοϋπάλληλος λιποθυμάει και πάει το ασθενοφόρο από τη δουλειά και τη μαζεύει για να την πάει στο νοσοκομείο, και ενώ έχουν απευθυνθεί στο Βρούτσι 4 φορές για να τους δεχτεί και δεν τους δέχεται, δεν είναι δικαίωμα του ξενοδοχοϋπάλληλου να πάει στο Υπουργείο Εργασίας και να σπάσει και να διαμαρτυρηθεί? Πέστε μου μία φορά που πήγε να σπάσει. Δεν είναι δικαίωμα. Πείτε μου μία φορά που πήγε να σπάσει. Πολλές φορές έχει σημαίνει. Πείτε μου, όχι, είναι ψέματα, είναι ένα άθλιο ψέμα ότι το συντεταγμένο ταξικό... Κυρία Πιπηλή, εγώ δεν σας διέκοψα. Κυρία Πιπηλή, δεν σας διέκοψα. Μα μας εξαγριώνετε. Αφήστε με, μόνο δεν μας έχετε πει. Εσείς έχετε εξαγριώσει ένα ολόκληρο λαό που ζει σε συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης και ξέρετε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν κοινωνικές εκρήξεις ως αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής, και γι' αυτό είσαι πάνω στην οποία έκτισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα, και αυτό ακριβώς πάτε να προλάβετε, να προλάβετε τις κοινωνικές εκρήξεις. Κυρία Πιπηλή, αυτά είναι στη φαντασία σας. Επιτρέψτε μου, αλλά εγώ δεν ήρθα εδώ για να τοποθετούμε πάνω στο λόγο κάποιων άλλων. Ή θα με αφήσετε να τοποθετηθώ,
στα πέντε ερωτήματα που μου θέσατε. Ποια είναι ή πάστε το σύνδεσμο που έχω θέσει εδώ. Υπερβάλλετε λίγο, αλλά θέλω παρακαλώ, λοιπόν να πω το εξής. Ξεκίνησα να πω ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι κρίκος μιας αλυσίδας μέτρων που έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μπορώ να σας πω πολύ συγκεκριμένα, όπως είναι το ιδιώνυμο συμμετοχή στις διαδηλώσεις κατά των πληστηριασμών, τον απεργοκτόνο νόμο που για να αποφασίσει απεργία για ένα σωματείο και μια ομοσπονδία πρέπει να έχει το 50% αυτό είναι αυτονόητο, είναι. Και εγώ σας ρωτάω, ποια κυβέρνηση κυβερνά με 50% του ελληνικού λαού? Δεν καμία. Το ίδιο όμως. Καμία δεν κυβερνάει με το 50%. Πράγματα, παρεμπιπτόντως. Διατηρούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία του τρομονόμου. Όμως, παρακαλώ. Θέλω να δώσω και το λόγο στον κύριο Καφούρη. Ακούστε να σας πω, αυτός ο νόμος είναι αιτία πολέμου. Αυτό το νομοσχέδιο είναι αιτία πολέμου. Και γι' αυτό λέμε. Πάντως και στα κομμουνιστικά καθεστώτα διαδηλώσεις δεν επιτρεπόταν. Έτσι. Αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περάσει στην πράξη. Σας λέω ότι και στα κομμουνιστικά καθεστώτα δεν επιτρεπόταν διαδηλώσεις. Δηλαδή, για να γέλετε, μπαχαλό. Απευθύνεστε σε λάθος άνθρωπο και σε λάθος κόμμα. Απευθύνεται σε λάθος κόμμα. Όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα, κυρία Πιπηλή, προαναγγέλλεται πόλεμο σε δημοκρατική χώρα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρία Πιπηλή. Ξέρω ότι είναι στην ιστορία του ΚΚΕ. Ένα συνδεδεμένο, παρακαλώ, μην τον διακόπτετε, γιατί θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Καφούνη. Ξέρει να θέτει στόχους, να διεκδικεί και να έχει αποτέλεσμα ο αγώνας του. Το 5% το σεβόμαστε, όπως και εσείς σέβεστε, αν πάει και η Νέα Δημοκρατία στο 3%. Ότι δεν θα περάσει στην πράξη. Μην απειλείτε με πόλεμο. Όταν λέω εσείς ότι δεν θα... Ο πόλεμος ξεκινάει από εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται τη δικτατορία των μονοπωλίων, γιατί αυτό θέλετε να υπερασπιστείτε και με αυτό το νομοσχέδιο. Είμαστε είναι δημοκρατία η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. Είναι δημοκρατία. Είναι δημοκρατία. Τι λέτε τώρα, να ανοίξουμε είναι δημοκρατία όταν στέλνετε στην ανεργία. Είναι δημοκρατία αυτό που ευαγγελίζεται ο κομμουνισμός. Βεβαίως. Μην ανοίξουμε βεβαίως και αποδείχθηκε στην πράξη. Ωραία. Ότι είναι πολύ ανώτερο κοινωνικό σύστημα από, αυτό, από τη βαρβαρότητα το που υπηρετεί. Θέλω να σα παρακαλέσω. Υπηρετούν όλα τα ακούστε με, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο και οι δύο. Έχει σημασία η άποψη τη κυρία Πιπηλή, παρακαλώ. Το σύστημά σα κατέρευσε σε όλο τον κόσμο πλην Βορείου Κορέα που πάτε και αγκαλιάζετε και φιλιάζετε. Έχουν σημασία η άποψη. Κύριε, παρακαλώ, κύριε Συνδικάτη. Η Σοβιετική Ένωση και του σοσιαλιστικού στρατοπέδου έχει οδηγήσει σε υπεριαλιστικού πολέμου, σε φτώχεια, σε προσφυγιά. Ήρθαμε να συζητήσουμε για ένα νομοσχέδιο. Σε, θα μας πάτε στον εμφύλιο, στον Μπελογιάννη. Δεν σέβεστε κανείς από τους δύο και αυτό δεν σας τιμά ότι ο άνθρωπος ο οποίος τον αφορά... Κύριε Συνδικάκη, θα σας δώσω αμέσως την ερώτηση. Θέλω απλώς να επισημάνω και αν θέλετε κάντε και την ερώτηση μαζί, αλλά απαντήστε και σε αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, είστε αντίθετοι με τους ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν ένα μεροκάματο στο κέντρο της Αθήνας, από τους εμπόρους. Καταλαβαίνω καλά. Ακούστε με να σας πω. Εσείς μπορεί να θέλετε να το μεταφράσετε όπως θέλετε. Ναι, αυτό ρωτάω. Αλλά προσέξτε, ο κύριος Καρβούνης. Καφούνης εκπροσωπεί, είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Θα περίμενα από το βήμα που του προσφέρεται να τεκμηριώσει κατά κάποιο τρόπο το εξής γεγονός, ότι εδώ και χιλιάδες μικρομάγαζα έχουν κλείσει, δεκάδες για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες μικρομάγαζα έχουν κλείσει ως αποτέλεσμα της φορομπηχτικής και αντιλαϊκής πολιτικής απέναντι στους αυτοαπασχολούμενους στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και ερχόσαστε και το ανατρέπετε αυτό ή δεν λέτε κουβέντα για αυτό το ζήτημα και λέτε ότι όλα για τα κακά, τα στραβά και τα ανάποδα των καταστηματαρχών στο κέντρο της Αθήνας ή στην υπόλοιπη Ελλάδα ευθύνεται η διαδήλωση που θα δεν γίνει. Δεν είπε αυτό, κύριε. Είτε... Ένα λεπτό. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αυτό κύριε καταλαβαίνει Συνδικάτη, και ο τηλεθεατής. Ότι... Αυτό καταλαβαίνει και ο τηλεθεατής. Το ξέρετε κι εσείς τώρα, μην το προκαταλαμβάνετε. Όχι, όχι. Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης, το οποίο από ό,τι κατάλαβα ο κύριος Καφούνης το υιοθετεί, είναι ότι αυτές οι διαδηλώσεις, μικρές ή μεγάλες, έτσι, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των καταστηματαρχών. Αν τρεις διαδηλώσεις την ημέρα, κύριε Συνδικάκη. Αυτό είπε ο κύριος Καφούνης. Ότι αυτές οι διαδηλώσεις κλείνουν τις επιχειρήσεις για τρεις ώρες, που αυτές τις τρεις ώρες θα μπορούσαν να βγάλουν 100 ευρώ. Ναι. Και λέω εγώ τώρα, από την υπέρμετρη φορολογία σας, από τους φόρους, τα χαράτσια, τις ασφαλιστικές εισφορές, πόσα έχετε χάσει, κύριε Καφούνη? Πόσα έχετε χάσει?
που αντί να αντιπαρατεθείτε απέναντι στην πολιτική τη στιγμή, πολιτική των κυβερνήσεων, έρχεστε και λέτε ότι φταίνει οι διαδηλώσεις για αυτό το πράγμα. Αυτό καταλαβαίνει ο τηλεθεατής. Για όλα αυτά αυτή η διαδήλωση. Για όλα αυτά αυτή είναι η διαδήλωση. Επιτρέπετε. Εν πάση περιπτώσει, όσοι μας ακούν, μας κρίνουν, κύριε Καφούνη. Και εσάς. Καλά, εννοείται. Προφανώς και τις πολιτικές δυνάμεις μας κρίνουν όλοι. Η δημοκρατία αυτό είναι. Αλλά ξέρετε. Όχι, μισό λεπτό. Η ουσία. Καλό είναι, κυρία Πιπηλή, να τοποθετηθεί επί αυτού για το ζήτημα. Γιατί πρόκειται για ένα βαθύ ιδεολογικό ζήτημα και αυτό είναι το νέο που πάει να πλασάρει, το περί ριζοσπαστικοποίησης και το τσουβάλιασμα με τον εξτρεμισμό και την ενδοοικογενειακή βία. Προσέξτε. Ακούσαμε. Εσείς λοιπόν που είστε μονίμως υπέρ των λαϊκών στρωμάτων, είναι μία φράση κλισέ του ΚΚΕ, όλο για τα λαϊκά στρώματα. Θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από τους μαγαζάτορες, που βεβαίως είναι πολύ και λαϊκά στρώματα, εκείνους τους σέρμους των λαϊκών στρωμάτων που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, κύριε Συντικάκη, με το λεωφορείο και το τρόλεϊ. Να βάλετε περισσότερα λεωφορεία και περισσότερα τρόλεϊ, να μην είναι πολιτικό επιχείρημα. Σοβαρά. Και από πού όταν θα η αστυνομία, όταν είχε έρθει ο Ομπάμα, είχαμε αποκλείσει όλη την Αθήνα. Τότε δεν ενοχλούνταν ο κόσμος. Αν θέλετε να μην ταλαιπωρείτε ο κόσμος, βάλτε λεωφορεία και τρόλεϊ. Όχι τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ δεν είναι ντρόουν να πετάνε πάνω από τη διαδήλωση. Ολοκληρώστε, γιατί θα πάω σε break. Όχι ολοκληρώστε, εδώ μου λέει τρελά πράγματα. Τα λαϊκά στρώματα που χρησιμοποιούν, επαναλαμβάνω, λεωφορεία και τρόλεϊ, πώς θα πηγαίνουν στη δουλειά τους και στο μεροκάματό τους, όταν κάθε τρεις και λίγο, τρεις φορές την ημέρα, μπλοκάρει το κέντρο, κατεβαίνουν στον Ευαγγελισμό ηλικιωμένοι άνθρωποι και περπατάνε αναγκαστικά, γιατί δεν μπορούν, τα λεωφορεία σταματάνε. Βάλτε μια τελεία, κύριε Βιλίπ, πρέπει να κλείσουμε. Με τους σχεδιασμούς του Δήμου της Αθήνας δεν έχετε να πείτε τίποτα. Δεν ενοχλούνται τα λαϊκά στρώματα. Με τους σχεδιασμούς του Δήμου της Αθήνας. Πρέπει να πάω στο επόμενο θέμα. Σχεδιασμούς. Ομόφωνα ήταν σε δημοτικό συμβούλιο. Ομόφωνα ήταν. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Η λαϊκή συσπήρωση, ο εκπρόσωπος της λαϊκής συσπήρωσης, ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου, είχε διαφωνήσει και είχε καταψηφίσει. Όπως και άλλοι δημοτικοί συμβούλοι. Σε μία άλλη εκπομπή. Όχι, απλά δεν σας αρέσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Οι απαντήσεις που παίρνετε, κυρία Πιπηλή. Κυρία Πιπηλή, με σοβαρά. Ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Συντικάκη, δεν μπορώ να συντονίσω έτσι. Δεν λέτε για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί από το περιπατητικό σχεδιασμό. Πατήστε όλοι πόους να πάω στο επόμενο θέμα.